Χαίρετο και πάλι φίλοι μου, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube, είσαστε στο videolearn.com και σήμερα θα λύσουμε τα θέματα των δικτύων υπολογιστών που έπεσαν τη χρονιά 2016. Πάμε να δούμε, δεν θα επικεντρωθώ στη θεωρία, αλλά μόνο σε ασκήσεις, οπότε για τη θεωρία πατήστε pause όταν είναι αναγκαίο. Θέμα πρώτο, α1, θέλω να χαρακτήσουμε σωστό ή λάθος αυτές τις ακόλουθες προτάσεις. Πρώτη πρόταση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Έκτη. Ωραία. Η πρώτη είναι σωστή. Δεύτερη λάθος. Λάθος. Σωστό. Λάθος. Λάθος. Πάμε να δούμε. Α2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα της σωστής απάντησης. Ένας υπολογιστής θέλει να συνδεθεί με τον υπολογιστή Β, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος. Με ποιο πρωτόκολλο ο υπολογιστής Α θα ενημερωθεί ότι ο υπολογιστής Β είναι απρόσιτος. Έχουμε 4 πιθανές απαντήσεις. Σωστή είναι η γάμα. Α3, να γράψω το τετράδιό σας στους αριθμούς 1, 2, 3, 4, είναι αντιστοίχηση. Έχουμε 2 στήλες. Μία στήλη έχει μία επιλογή παραπάνω. Αυτό είναι, πάνω τις απαντήσεις. Το 1 με το δέλτα, το 2 με το έψιλον, το 3 με το γάμα, το 4 με το α. Και μένει εκτός το β. Θέμα δεύτερο. Β1. Τι είναι το firewall, σε ποια σημεία και σε ποιες συσκευές του δικτύου εγκαθίσταται. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι ένα τείχος προστασίας στην ουσία. Διαβάστε το. Είναι από τη θεωρία του βιβλίου. Β2. Τι εννοούμε με τον όρο απειλές όσον αφορά τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα πληροφοριακό σύστημα. Από πού μπορεί να προέρχονται αυτές. Σελίδα 316. Με τον όρο απειλές αναφέρομαι σε ενέργειες ή γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν στην κατάρρευση κλπ. Β3. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας XDSL. Το ξέρουμε αυτό. Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής, δηλαδή της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε. Υψηλές συχνότητες, υψηλές ταχύτητες, χαμηλό κόστος εγκατάστασης, υποστήριξη μετάδοσης δεδομένων και τηλεφωνίας μέσα από την ίδια τηλεφωνική γραμμή όπως είπα και πριν. Θέμα τρίτο. Γ1. Τι παρέχει, τι αντιπροσωπεύει το επίπεδο πρότασης δικτύου του μοντέλου TCP/IP. Να η απάντηση. Γ2. Οι υπολογιστές Α, ο αποστολέας και Β, ο παραλήπτης, βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, Α, Β, IP διεύθυνση, Ethernet διεύθυνση, η MAC address που βρίσκεται στην κάρτα δικτύου, μοναδική στον κόσμο. Το Β έχει IP διεύθυνση, βλέπετε, είναι στο 224.12.5, 224.12.5 δίκτυο, πολύ ωραία. Και έχουν αυτήν την Ethernet διεύθυνση, το Β. Ο αποστολέας Α, ενώ γνωρίζει την IP διεύθυνση του παραλήπτη Β, δεν γνωρίζει την Ethernet διεύθυνσή του. Θα μεταφέρουν τους πίνακες στο τετράδιο και να συμπληρώσετε την ARP αίτηση του αποστολέα και την ARP απάντηση του παραλήπτη. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτή είναι η ARP αίτηση. Ετούμε για κάτι, ρωτάω για κάτι και εδώ απαντάω. Η IP διεύθυνση του αποστολέα είναι αυτή. Η Ethernet διεύθυνση του αποστολέα είναι αυτή. Η IP προορισμού είναι αυτή. Αλλά βάλουμε κενό εδώ πέρα, διότι δεν ξέρουμε, έτσι μας λέει, δεν ξέρουμε την Ethernet διεύθυνση προορισμού. Η IP αυτή μας δίνει μια απάντηση, κοιτάξτε εδώ πέρα, ότι έχω αυτή την Ethernet διεύθυνση και τη στέλνει σε αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία. Δηλαδή, στο προηγούμενο αποστολέα. Πολύ εύκολο και αυτό. Προχωράμε στο γ3. Η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή είναι 204.163.131.4/19. Τι προσδιορίζει ο όρος /19? Να γράψετε τα bits της διεύθυνσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του δικτύου στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής. Δίνονται ότι από τα δεκαδικά στα δεκαδικά είναι έτσι. Το /19 τώρα, τι σημαίνει? Πάμε. Η IP διεύθυνση 204.163.131.4/19 ενός υπολογιστή. Ο όρος /19 είναι το πρόθεμα που προσδιορίζει ότι τα πρώτα 19 bits ορίζουν τη διεύθυνση του δικτύου. Δηλαδή, στα πρώτα 19 ψηφία της μάσκας υποδικτύου θα υπάρχει το ψείο 1 και στα υπόλοιπα το 0. Δηλαδή, θα είναι 8 άση, 8 άση και 3 άση. Αυτή είναι η μάσκα υποδικτύου και τα υπόλοιπα είναι για τους υπολογιστές. Το δεύτερο ερώτημα τώρα μας ζητάει να γράψουμε μόνο τα bits της διεύθυνσης που χρησιμοποιούνται για τον προορισμό του δικτύου. Εμείς έχουμε την IP διεύθυνση του υπολογιστή. Οπότε γράφουμε την IP διεύθυνση. Μας έχει δώσει από τα δεκαδικά στα διαδικά. Πολύ ωραία. Τα πρώτα 19 bits είναι για το δίκτυο. Πολύ ωραία. Άρα
γράφουμε πως είναι αυτή την διεύθυνση και τα υπόλοιπα μηδενικά κινητό δίκτυο. Άρα τα πρώτα 19 bits της διεύθυνσης που χρησιμοποιούνται για τον προορισμό του δικτύου, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής, είναι αυτά. Αν γράψουμε ολόκληρη την IP διεύθυνση του δικτύου, είναι αυτή εδώ πέρα. Μόνο μηδενικά. Είναι τα πρώτα 19 bits συν τα μηδενικά. Ή αλλιώς αυτή η διεύθυνση από τα διαδικά, αν τη γράψουμε στα δεκαδικά, είναι 204.163.128.0. Θέμα τέταρτο, σε έναν υπολογιστή φτάνουν κάποια κομμάτια τα οποία είναι τεμαχισμένα από IP πακέτα με αυτή τη σειρά α, β, γ, δ, ε, 5 πακέτα, 5 κομμάτια τα οποία προήλθαν από τη διάσταση IP αυτοδυνάμων πακέτων. Πολύ ωραία. Θέστε εδώ πέρα, δ1, από πόσα IP αυτοδυνάμων πακέτα προήλθαν αυτά τα κομμάτια, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Η απάντηση είναι τα κομμάτια αυτά προήλθαν από δύο διαφορετικά IP. Εγώ τα έχω διαφορετικό χρωματισμό. Α, Δ, Β, Γ, Ε. Τα κομμάτια αυτά προήλθαν από δύο IP διαφορετικά αυτοδύναμη πακέτα, διότι έχουν δύο διαφορετικούς αριθμούς στο πεδίο αναγνώριση, το 100 και το 80. Άρα, το 100 πάει με το 100 και τα 80 πάνε με τα 80. Τα κομμάτια Α και Δ προήλθαν από το IP αυτοδύναμη πακέτο με πεδίο αναγνώριση 100 και τα κομμάτια Β, Γ και Ε προήλθαν από το IP αυτοδύναμη πακέτο με πεδίο αναγνώριση 80. Δ2, πάλι. Ποιο είναι το μέγεθος της επικεφαλίδας κάθε κομμάτιου σε bytes? Πολύ ωραία. Αφού το μήκος της επικεφαλίδας είναι 5, δηλαδή 5 λέξεις των 4 bytes, 4 octets, κάθε κομμάτι έχει επικεφαλίδα 4x5 ή 5x4, 20 bytes. Θα μπορούσα να πω ότι είναι 5 λέξεις, κάθε λέξη έχει 32 bit, 5x32 μας κάνει 160, για 8 μας κάνει πάλι 20 bytes. Δ3. Από πόσα bytes δεδομένων αποτελούνταν τα αρχικά IP αυτοδυνάμων πακέτα? Κοιτάξτε, το IP αυτοδύναμο πακέτο με πεδίο αναγνώρισης 100, άρα έχουμε α και δ, πολύ ωραία, αποτελείται από τα τμήματα α και δ, τα οποία έχουν δεδομένα, κοιτάξτε, μόνο δεδομένα, 580-20, 560 και 320-20, 300, άρα έχουν 560 και 300 bytes, αντίστοιχα, χωρίς τις επικεφαλίδες έχουμε βγάλει τα 20 bytes, άρα τα συνολικά δεδομένα του αρχικού πακέτου είναι 560 και 300, 860. Το IP αυτό είναι πακέτο με πεδίο αναγνώρισης 80, αποτελείται από τα κομμάτια β, γ και ε, τα οποία έχουν δεδομένα, κοιτάξτε, 220-20, 200, 620-20, 600 και 620-20, 600. Άρα έχουν δεδομένα 200, 600 και 600 bytes αντίστοιχα, χωρίς τις επικεφαλίδες. Έχουμε βγάλει τα 20 bytes της επικεφαλίδας. Άρα τα συνολικά δεδομένα του αρχικού πακέτου είναι 600 και 600 και 200, 1400 bytes. Δ4. Ποιο είναι το πρώτο κομμάτι κάθε αυτοδύναμου πακέτου? Αιτιολογούμε την απάντηση. Το πρώτο κομμάτι του πακέτου με πεδίο αναγνώρισης 100 είναι το α. Το πρώτο κομμάτι του πακέτου με πεδίο αναγνώρισης 100 είναι το γ, διότι έχουν δίκτυο εντοπισμού τμήματος και τα δύο ίσο με 0. Αυτός. 0 εδώ πέρα το α, 0 το γ. Δ5. Ποιο είναι το τελευταίο κομμάτι κάθε αυτοδύναμου πακέτου? Να αιτιολογήσουμε την απάντηση. Το τελευταίο κομμάτι του πακέτου με πεδίο αναγνώρισης 100 είναι το δ. Και το τελευταίο κομμάτι του πακέτου με πεδίο αναγνώρισης 80 είναι το β, διότι έχουν MF ίσο με 0. Το more fragment. Κοιτάξτε εδώ πέρα, το τελευταίο έχουμε 0 και εδώ πέρα 0. Μπορούμε επίσης και από το δίκτυο εντοπισμού τμήματος να δείξουμε ποιο είναι το τελευταίο κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, στο α με το δ, το 70 είναι το τελευταίο. Και β, γ, ε, το β είναι το πιο μεγάλο εδώ πέρα. Ο δείκτης εντοπισμού τμήματος, άρα είναι το τελευταίο. Και λύσαμε και αυτά τα θέματα των δικτύων υπολογιστών. Σας ευχαριστώ που ακούσατε. Από το Σπύρο Ζιγούρη, το videolearning.com. Γεια σας.